Χαίρετε κυρίες και κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρυσάφι στον πλανήτη Γη. Η σιωπή είναι χρυσός. Χρυσή μου γυναίκα, χρυσέ μου άνθρωπε. Χρύσωσε στο μωρό, χρυσάφι μου, μάλαμά μου. Το χρυσάφι είναι το πολυτιμότερο μέταλλο του πλανήτη μας, το οποίο από ό,τι λέει ο Ηρόδοτος, πρώτοι ανακάλυψαν οι Ινδοί. Τα μυρμήγκια στις Ινδίες, τα οποία είχαν μεγαλύτερο μέγεθος από τα μυρμήγκια της Ευρώπης, έσκαβαν για να χτίσουν τις φωλιές τους κάτω από τη γη και η χρυσοφόρος γη έβγαζε ψήγματα ψηλά, τα οποία μυρμήγκια έβγαζαν σε αμόλοφους ή χρυσόλοφους στην περιοχή της ερήμου Θόρ ή Τόρ ή Τάρ στη Βόρεια Ινδία, στην Πακτιική χώρα ή Πακταϊκή και εκεί οι καμήλες με τους καμιλέριδες όταν έφταναν μετά από πολλές μέρες ταξίδι στην έρημο μάζευαν με πολλή ευκολία το χρυσάφι, το φόρτωναν πάνω στις καμήλες και το έφερναν στις Ινδίες, κάνοντας τους Ινδούς πάρα πολύ πλούσιους. Ο Ηρόδοτος συνεχίζει και μας λέει ότι κάθε Ινδός, ο οποίος πήγαινε σε αυτή την φοβερή και τρομερή έρημο, στην οποία δεν υπήρχε ούτε καν ένα φυτό, καθόλου νερό και καθόλου τροφή, έπαιρνε μαζί του 2 αρσενικές καμήλες και 1 θηλυκιά. Ή 1 και 1. 1 θηλυκή και 1 αρσενική καμήλα. Η καμήλα, η θηλυκή, έπρεπε να είχε μόλις γεννήσει τα μικρά της, τα οποία θα θυμόταν και θα επέστρεφε οπωσδήποτε για να τα μεγαλώσει. Ενώ η αρσενική καμήλα πήγαινε πιο αργά μέσα στην έρημο, αλλά μπορούσε να φορτωθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι η θηλυκή. Έτσι οι καμήλες που έπαιρναν μαζί τους οι Ινδοί έπρεπε να είναι και θηλυκές και αρσενικές, η καμήλα η θηλυκή να σκέφτεται τα μικρά της και την επιστροφή και η αρσενική για να χρησιμοποιηθεί στην μεταφορά του πολύτιμου μετάλλου. Αυτό το παραμύθι το οποίο διέσωσε ο Ηρόδοτος γίνεται πραγματικότητα στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο Αλέξανδρος, ο οποίος ακολουθείται από πάρα πολλούς ιστορικούς, πάνω από 300 που καταγράφουν με τις εφημερίδες την κάθε μέρα της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων και αργότερα μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, όπου ο νέαρχος, ο ναύαρχός του, ετοιμάζεται να πλεύσει με τα καράβια τα οποία ναυπηγήθηκαν με την ξυλία γύρω από τον Ινδό ποταμό στα βόρεια της χώρας. Ο νέαρχος λοιπόν περιγράφει ότι είδε τα μυρμήγκια αυτά, τα οποία λέει, όπως και ο Ηρόδοτος, ότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τις αλεπούς, αλλά είναι λίγο μικρότερα από τους κίνες, δηλαδή τους σκύλους. Στο δέρμα τους επάνω υπάρχει χρυσάφι. Και εφόσον υπάρχει χρυσάφι πάνω στο δέρμα τους, θα πιστέψω την κυρία Ντοντό από την Γεωργία, η οποία μου είπε ότι το χρυσόμαλο δέρας δεν ήταν το δέρμα το οποίο βουτούσαν στην Αία, δηλαδή στην χώρα της Μύδιας, μέσα σε χρυσοφόρους ποταμούς, όπως στην πατρίδα μας, στον ποταμό Εχίδωρο, τον σημερινό γαλλικό ποταμό, ο οποίος ήταν χρυσοφόρος, για να πάρουν τα ψήγματα χρυσού και αργύρου πάνω στην προβιά, στην μιλωτή των προβάτων, αλλά ήταν το ίδιο το ζώο το οποίο περνώντας μέσα από το χρυσοφόρο ποτάμι
έπαιρνε πάνω στην προβιά του, στην μιλωτή του, το χρυσάφι και το ασίμι, το οποίο εν είδη ψυγμάτων δεν χρειαζόταν κανείς να το κοσκινήσει μέσα στο χρυσοφόρο ποτάμι, αλλά το έπαιρνε με τα ζώα τα οποία με το πέρασμά τους από το ποτάμι τα πρόβατα έπαιρναν πάνω στην προβιά τους, στη μιλωτή τους, το χρυσάφι και το πολύτιμο ασίμι. Ο Μεγασθένης, μας λέει ο νέαρχος, στο ημερολόγιο του πλοίου, στο ημερολόγιο των πλοίων, τα οποία έφυγαν από το δέλτα του Ινδού ποταμού και έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, τη σημερινή Ισκενδερία του Ιράκ, τα είδε. Είδε ο νέαρχος τα ζώα αυτά, τα μυρμήγκια, τα οποία είχαν χρυσοφόρο μιλωτή, τα είδε με τα ίδια του τα μάτια και μάλιστα ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας διασώζει εκτός από τον Αριανό και την Ινδική του πληροφορίες για τις προβιές αυτές, τις οποίες είδε να πολλούνται από τους Ινδούς εμπόρους στην εποχή του, δηλαδή τον 1ο και 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό είναι το πρώτο χρυσάφι που μας είναι γνωστό από τους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, το χρυσάφι των Ινδών, αλλά το δεύτερο χρυσάφι είναι το χρυσάφι της Αραβίας και το χρυσάφι της Αφρικής, τα οποία θα δούμε ακριβώς πώς εξορίσσονται. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, στο 3ο του βιβλίου, αναφέρει ότι μέσα σε φυσικές σύραγγες της γης βρίσκουν και μαζεύουν πολύ χρυσό οι Άραβες. Όχι αυτόν που βγαίνει από το λιώσιμο των ψυγμάτων, αλλά τον αυτοφύ που ονομάζεται γι' αυτό το λόγο άπειρος χρυσός. Άπειρος, δηλαδή όχι πυρωμένος, όχι επεξεργασμένος, αλλά ο φυσικός χρυσός. Για το μέγεθος του χρυσού αυτού, του απείρου, μας λέει ότι το μικρότερο που μπορεί να βρει κανείς μοιάζει σαν κουκούτσι ενός καρπού, ενώ το μεγαλύτερο δεν υπολείπεται από καρύδι σε μέγεθος. Οι Άραβες φοράνε το χρυσάφι γύρω από τον καρπό των χεριών τους, γύρω από τον λαιμό τους, περασμένο εναλλάξ με διαφανείς πέτρες. Οι Άραβες ανταλλάσσουν το χρυσάφι το οποίο τους περισσεύει με σίδηρο και χαλκό το οποίο έχουν ανάγκη, δίνοντας τους εμπόρους ίση ποσότητα χρυσού για σίδηρο και χαλκό. Τα κοσμήματά τους οι Άραβες τα στολίζουν με πολύτιμους λίθους. Μερικοί από τους πολύτιμους λίθους, οι οποίοι παράγονται στη γη της Αραβίας, αναφέρονται στο βιβλίο του Διόδωρου του Σικελιώτη. Ας τους δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι πολύτιμοι ή εντιμότατοι λίθοι, οι οποίοι στολίζουν τα κοσμήματα των Αράβων. Στις χώρες της Λιβύης δεν γεννιούνται μόνο ζώα που διαφέρουν στην όψη, και η όψη τους διαφέρει εξαιτίας της επίδρασης και της δύναμης του ηλίου. Αλλά στη χώρα αυτή αναφύονται και κάθε είδους πολύτιμη λίθη με ξεχωριστά χρώματα και ξεχωριστή διαφάνεια. Η ωρία κρύσταλλος. Η ωρία κρύσταλλος σχηματίστηκε από καθαρό κρύσταλλο, το οποίο πάγωσε όχι από το κρύο, αλλά από την δύναμη κάποιας θεϊκής φωτιάς, και γι' αυτό το λόγο μένει πάντα αναλύωτη και παίρνει διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με τις αναθυμιάσεις. Σμαράγδια και βυρίλια. Τα σμαράγδια και τα λεγόμενα βυρίλια που βρίσκονται στα μεταλλεία του χαλκού παίρνουν το χρώμα τους επειδή διαποτίζονται κατά τη σύστασή τους με θιάφι. Ενώ οι χρυσόλιθοι λένε πως παίρνουν τα χρώματά τους επειδή παράγονται από αναθυμιάσεις καπνού που προκαλεί η ηλιακή θερμότητα.
ο ψευδόχρυσος. Έτσι και ο λεγόμενος ψευδόχρυσος κατασκευάζεται με το θνητό πυρ, τη φωτιά δηλαδή που ανάβουν οι άνθρωποι με την εμβάπτιση των κρυστάλλων μέσα σε αυτό. Όσο για τις φυσικές ιδιότητες των ανθράκων, η δύναμη του φωτός που επέδρασε κατά τη σύμπηξή τους, λένε συνιστά σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και τις διαφορές τους. Το τοπάζι. Στο οφειώδες νησί βρίσκεται το λεγόμενο τοπάζιο που είναι λίθος διαφανής, ευχάριστο στην όψη, παρεμφερής με γυαλί και έχει μια θαυμάσια χρυσαφένια απόχρωση. Γι' αυτό και το νησί κρατιέται απαγορευμένο και όποιος κι αν το πλησιάσει θανατώνεται από τους φύλακες που έχουν εγκατασταθεί εκεί για τον λόγο αυτό. Οι φύλακες την ημέρα κόβουν το μέρος που έχουν σημειώσει οι επιστάτες στο πέτρωμα και το παραδίνουν σε εκείνους δια της τέχνης δυναμένης εκλεένην, δηλαδή που κατέχουν την τέχνη να λιάνουν κατάλληλα το τοπάζι. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε έναν άλλον πολύτιμο λίθο και τον τρόπο που δημιουργήθηκε από τη φύση, το ήλεκτρον ή και χρυμπάρι. Σύμφωνα με το μύθο, ο Φαέθωνας, ο γιος του Ηλίου, ζήτησε από τον πατέρα του τον ήλιο το φωτεινό του άρμα. Με το φωτεινό άρμα έκανε διάφορες περιοδίες γύρω από τον πλανήτη ο Φαέθωνας, όμως με πάρα πολύ επικίνδυνη οδήγηση. Άλλοτε ανέβαινε πολύ ψηλά και ο πλανήτης πάγωνε. Πάγωνε από το κρύο, γιατί δεν θερμενόταν από τις ηλιακές ακτίδες. Άλλοτε πάλι ο Φαέθωνας κατέβαινε πολύ χαμηλά και έκαιγε τη γη, τα Σπαρτά και τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Δίας αναγκάστηκε να εξαφανίσει τον Φαέθωνα για την επικίνδυνη οδήγησή του. Τον κεράβνωσε και ο Φαέθωνας έπεσε κάτω στη γη και εξαφανίστηκε μέσα στον ποταμό, ο οποίος ονομάστηκε Ηριδανός. Οι λευκές αδελφές του, οι λεύκες, κλαίγοντας για τον χαμό του αδελφού τους, έκλαψαν πικρά και τα δάκρυά τους έγιναν το γνωστό μας ήλεκτρο ή και χρυμπάρι, το οποίο οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των κηδιών και του θρήνου, της πρόθεσης του νεκρού όταν αυτός ήταν νέος, δηλαδή στις ταφές των νέων της αρχαιότητας, το ήλεκτρον ή και χρυμπάρι ήταν τα δάκρυα των αδελφών, των λευκών που έκλαψαν για το χαμό του αδελφού τους, του νέου Φαέθωνα μέσα στα νερά του ποταμού Ηριδανού, τον οποίον οι Πολωνοί αργότερα ονόμασαν Ραντάουνε και σήμερα είναι ο ποταμός της Πολωνίας Βιστούλας. Ο Ηρόδοτος λέει ότι απέναντι από τα νησιά που ονομάζονται